Οι αλλαγές στα ρολόγια προγράμματα που προχώρησε η κυβέρνηση οδηγούν εκατοντάδες συναδέλφους αναπληρωτές στην απόλυση και άλλους συναδέλφους μόνιμους στο να γυρνάνε πολλά σχολεία έτσι ώστε να συμπληρώσουν ωράριο. Δεν θεωρούμε ότι είναι συντεχνιακό ζήτημα η ανάπτυξη της ολόκληρης προσωπικότητας του παιδιού, τόσο στις φυσικές όσο και στις κοινωνικές επιστήμες, είναι και στην καλλιτεχνική παιδεία που και αυτή περιορίζεται, είναι απαραίτητη έτσι ώστε να βγαίνει ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος με κριτική ικανότητα να μπορεί να αναλύει την πραγματικότητα, να την εξηγεί ώστε να την αλλάζει. Δεν είναι θέμα μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω. Το κύριο είναι το πώς βγαίνει μια ολόκληρη προσωπικότητα μέσα από το δημόσιο σχολείο. Είναι. Έχει νόημα για να συμμετέχουν σήμερα οι συνάδελφοι στην κινητοποίηση. Ξέρετε ότι τα γραπτά ξανά το μεσημέρι η διόρθωση. Είναι μια πρόταση που έκανε η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, έτσι ώστε να έχει κόσμο σήμερα κινητοποίηση. Θα γίνει νέα κινητοποίηση την Πέμπτη πάλι και θα συνεχίσουμε. Πετάνε βασικά μαθήματα έξω από το σχολείο γιατί φτιάχνουν ένα σχολείο προσανατολισμένους δεξιότητες. Οτιδήποτε καλλιεργεί διαπαιδαγωγή συνολικά τον άνθρωπο, καλλιεργεί τα νέα παιδιά, δεν το θέλουν, το πετάνε απ' έξω, θέλουν ένα σχολείο προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένα πράγματα. Και πέρα από το ζήτημα το παιδαγωγικό που χτυπά τα παιδιά και τη μόρφωσή τους, προχωρούν και αντικειμενικά σε χιλιάδες απολύσεις συναδέλφων αναπληρωτών, οι οποίοι του χρόνου δεν θα βρίσκουν ώρες, δεν θα βρίσκουν μάθημα για να δουλέψουν, ενώ έχουν υπηρετήσει χρόνια το δημόσιο σχολείο και τη δημόσια εκπαίδευση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με επίσημη απόφαση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης ως εκπρόσωποι του γονεϊκού κινήματος των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Θεωρούμε ότι ο εξοβελισμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων αλλά και των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από το ορολόγιο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι παρά η υλοποίηση ενός αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου, του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου το οποίο πρόσφατα ψηφίστηκε. Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική αυτή. Πιστεύουμε ότι οι ουσιαστικές δεξιότητες που θα πρέπει τα παιδιά μας να έχουν είναι η κριτική σκέψη, η άποψη για τα τεκτενόμενα, η αισθητική αντίληψη και θεωρούμε αδιανόητο να υποχρεωνόμαστε σε κάλυψη των αναγκών αυτών των παιδιών μας από την τσέπη μας, να αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην παραπαιδεία, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να δώσουν αρχιτεκτονική, να δώσουν σχέδιο δηλαδή ελεύθερο γραμμικό ή και μουσική. Θεωρούμε ότι όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση ήρθε και κατάργησε τη γενική παιδεία από την τρίτη ηλικίου, έτσι και η φετινή ακολουθώντας επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταγές ΟΟΣΑ, έρχεται και καταργεί μαθήματα επιλογής. Θέλουμε να μας πείτε στα παιδιά τι αντίκτυπο έχει αυτό. Τα παιδιά, όταν λέμε ότι είναι επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, εννοούμε σαν ανώτατη ομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδας που εκφράζει 300.000 γονείς, εκλεγμένοι από 300.000 γονείς, εννοούμε το εξής, ότι αυτά που ψηφίζονται δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των παιδιών μας, αλλά με τις ανάγκες αυτές τις συγκεκριμένες, άλλων ομίλων έξω από τις δικές μας ανάγκες. Αυτό εννοούμε. Και πάντοτε έχετε υπόψη σας ότι η πολιτική, έτσι, όταν τη βλέπεις να, το ένα βήμα μετά το άλλο να εφαρμόζεται, δεν είναι μόνο αυτό το νομοσχέδιο, είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται και χειροτερεύει ακόμα περισσότερο μια κακή παιδεία που έχουμε. Αυτή είναι η δικιά μας θέση. Η δικιά μας θέση είναι υπέρ ενός 12χρονου δημόσιου δωρεάν σχολείου που θα παρέχει γενική παιδεία σε όλους τους μαθητές και από εκεί και πέρα το κάθε παιδί θα διαλέγει ανάλογα με την κλίση του το που μπορεί να ασχοληθεί.